ανοίξουμε και το record και ξεκινάμε χαιρετισμούς. Έτοιμοι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Γεια σας και από εμένα. Η ώρα είναι 12. Ξέρουμε ότι αργήσαμε, ζητάμε συγγνώμη και ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τους παίκτες. Λόγω μεγάλης απόστασης και διαφοράς χωρών. Ο Ζέος παίζει από Αμερική, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας. Και ο Hot Cookies από Ελλάδα. Τέλος πάντων, όσοι είστε εδώ, καλώς. Αλλιώς θα το δείτε στο record. Ο Zero με το Hot Cookies, δύο τέραν παίχτες. TVT θα δούμε σήμερα. Δεν έχουμε δει ακόμα για το HSL. Αντώνη, θυμάσαι κάποια στατιστικά για τους δύο παίχτες? Θυμάμαι ότι είναι και οι δύο Masters. Γύρω στα. Ο Hot Cookies είναι γύρω στα 3.400, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Νομίζω είναι τρίτο. Για ποιον λέγεται το Hot Cookies? Για το Hot Cookies, είναι, ναι. Είναι τρίτος στην Ελλάδα. Είναι τέταρτος, ο Greek Army είναι τρίτος. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Ο Hot Cookies είναι 3.564. Ο Zeus είναι, το ενδιαφέρον του Zeus θυμάμαι ότι είχε τελειώσει το Brutal Campaign, κάτι που δεν το έχουν τελειώσει πολύ καλοί παίχτες, ούτε καν το Campaign, αλλά έχει πολλά bonus pool, οπότε είναι μόνο 2.358, παρ' όλα αυτά είναι Masters παίχτη, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλός, απλώς δεν έχει παίξει αρκετά παιχνίδια ώστε να χρησιμοποιήσει όλο το bonus pool που έχει. Είναι και δύο τέραν όπως είπαμε. Εγώ για το Hot Cookies να πω απλά τον έχω δει να παίζει, εντάξει, πάρα πολύ καλός ένα παίκτης. Και ένα χαρακτηριστικό έτσι που έχω παρατηρήσει από το λίγο που τον ξέρω και στο AGL που τον είχα δει και γενικά που τον έχω παρατηρήσει live και online είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ φιλικός, διακριτικός, ήρεμος, ωραίος, τον πάω γαμό. Περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Zeus είναι λίγο outdated θα λέγαμε, δηλαδή το patch σκεφτείτε τώρα το έβαλε, δεν γνωρίζει τις καινούριες χάρτες, τα balance changes λογικά, τώρα στο TVT δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουν ρόλο με τα steam pack και αυτά, ελπίζουμε να τα γνωρίζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το trailer, το γνωστό του HSL και ξεκινάμε. Πάλι εδώ, ελπίζουμε να σας άρεσε το τρέιλερ. Έρχονται πολύ καλύτερα στο μέλλον. Θα δείτε πολλές σκηνές από μάχες των παιχτών μας. Γενικά, από ό,τι μαθαίνω, έρχονται πολλά καλά πράγματα από το HSL. Γι' αυτό, stay tuned. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια. Πήραμε πολύ θετικά σχόλια πάλι. Εμείς όμως κρατάμε κυρίως αρνητικά, που είναι όλα επικοδομητικά, ούτε κακεντρέχεστε τίποτα. Και προσπαθούμε όσο γίνεται να τα βελτιώσουμε. Και εμείς τη φάση μας κάνουμε, γουστάρουμε πολύ, αλλά καλό είναι να κινούμαστε σε ένα mainstream καλό μονοπάτι μέσα στις προοπτικές. Περιμένουμε εδώ να ξεκινήσει το παιχνίδι, έχουμε δώσει το OK. Για να δούμε και τα chat. Ωραία, γίνεται και το announce. Ναι, να πούμε άμα είναι να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Στο chat. Ναι, εσένα περιμένουμε το να έχω γράψει. Το έχω γράψει. Εντάξει, Zelnaga Cavern, CVT, θα δούμε Mech, Αντώνη, λογικά. Μάλλον, αν και έχουμε δει και αρκετά παιχνίδια, όπου μπορεί να πάει bio ένας παίχτης, αλλά πρέπει να είσαι πολύ επιθετικός, να κάνεις drops παντού. Ακριβώς. Είναι λίγο τώρα με το patch αυτά τα 30 δευτερόλεπτα για να γίνεις επιθετικός νωρίς με bio, δεν ξέρω, ίσως να παίξει καταληκτικό ρόλο, δεν το έχουν δοκιμάσει. Ναι. Για να δούμε, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Zeus εναντίον Hot Cookies. Να πούμε ότι αυτό το Terran vs Terran είναι από τα καλύτερα mirror παιχνίδια, αν όχι το καλύτερο. Έχεις πολύ μεγάλη ποικιλία στις στρατηγικές που μπορείς να κάνεις. Και γενικά είναι πολύ ευάλωτο. Μπορεί να σου κάνει όλες drop στη βάση σου, πρέπει να αντιδράσεις γρήγορα ή να έχεις ήδη ένα siege tank εκεί πέρα, στο να μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν blue flames, μπορεί να ξεκινήσεις με blue flame drop, με Hellions δηλαδή. Μπορείς να πας με Bansy με Clock που επίσης είναι πολύ καλό. Και χωρίς γιατί Clock πλέον το έχουμε δει σε top level, έτσι, με καλό micro. Ναι. Μ' αρέσει με Clock γιατί αναγκάζει να χαλάσει scan. Που εκεί πέρα είναι 300 minerals κάθε φορά που σκανάρει. Και ξεκινάει το παιχνίδι μας. Ωραίο split από το Hot Cookies, το είδαμε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και από το Zeus. Ας δούμε ενδεικτικά λίγο τα APM. Wow!
Ο Ζέους βλέπουμε εδώ πέρα ότι πατάει το προλόγιο με χέρια πόδια. Πρέπει να έχει φέρει και άλλο κόσμο να πατάει τα πίκτρα του. Να πω λίγο για το προηγούμενο, για το προηγούμενο cast που κάναμε, που για κάποια στιγμή έλεγα αντί για Hatcher το έλεγα Lear, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και με διόρθωσε κάποιος πολύ σωστά. Λοιπόν, φαντάζομαι δεν θα δούμε Wolof Αντώνη πλέον, εντάξει δεν όχι, υπάρχει όχι. Σε αυτό το level, δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνει Wolof, με tanks από κάτω έχει μεγάλο πρόβλημα. Και ναι, ναι, Wolf, έχεις πρόβλημα με tanks. Ο Zeus μετά το παιχνίδι θα χρειαστεί, όχι, ο Hot Cookie θα χρειαστεί κινητό. Από ό,τι βλέπουμε. Και τα rally είναι σωστά. Τον τύπο το κάνει δίπλα στον Barracks, δίπλα στο Command Center ο Zeus. Το ίδιο και ο Hot Cookies. Αυτό γίνεται για να μην κάνουν bypass εύκολα κάποια σε drop κάποια Hellions. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Ή και να γλιτώσουν mining time, έτσι. Και γιατί μετά, ναι, και για να μειώσει το, να επιστρέψει γρήγορα ο εργάτης να μαζεύει τα minerals. Και μετά το κάνεις και borrow ώστε να μην έχεις πρόβλημα να μαζεύεις gas. Ωραία η ράμπα με τα ονόματα παιδιά, αλλά πολύ μεγάλη και καλό είναι να βλέπουμε χάρτη. Πάμε να την βγάλουμε. Ξεκινάνε τον Barracks λοιπόν. Ναι, ως τώρα τυπικά και οι δύο. Ίδια ακριβώς τα timing, λογικά γκαζάκι, ναι. Ταυτόχρονα. Ακριβώς ίδια. Και ο... φεύγει για σκάουτ ο Zeus πρώτος και το ίδιο Hot Cookies. Ένα καλό τύπο που καλό είναι να το κάνετε, όταν κάνετε scout, να περνάτε από τα Zell Naga. Είναι αρκετά καλό, μπορείτε να πάρετε αλκνά. Ο Hot Cookies, ας πούμε, βλέπουμε το κάνει, έχει θέσει και το rally point του. Παίρνετε αρκετό intel, από, μπορεί να δείτε δύο SCVs, δύο probes που είναι καλό. Μπορείς να δεις proxy, μπορεί να έχει κάνει κάποιος proxy βόρεια στις βάσεις σου. Κλασικό τεραν. Δεν σου κοστίζει κάτι, είναι στη διαδρομή την ίδια που υπάρχει. Λοιπόν. Αλλά δεν σου κοστίζει κάτι να πας από εκεί. Λίγο χαράς εδώ από το Zeus ο Hot Cookies, όχι θα το μετανιώσει. Και το δεύτερο τύπο το έκανε ελαφρώ νωρίτερα ο Hot Cookies. Αυτό σημαίνει ότι του Zeus... Ο Zeus πήγε για ένα δεύτερο Marine πιο γρήγορα, ο Hot Cookies... Λοιπόν, ο Hot Cookies πετάει Tech Lab, μάλλον θα δούμε Scouting Reaper, Αντώνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα βγάλει μάλλον έναν Reaper για να πάει να κάνει Scout. Βέβαια μπορεί να βγάλει και Marauder και να πάει για γρήγορη πίεση, αν και δεν το νομίζω, μάλλον για Reaper το έχει. Reaper νομίζω, Scout θα πάει και ό,τι φάει καλό είναι. Και όντως Reaper βγάζει. Factory, από τους Zeus γρήγορο. Mm-hmm. Και βλέπουμε εδώ το Reaper. Και σε λίγο θα πάρει ο Zeus το δεύτερο Gas, φαντάζομαι. Ωραία, το SCV παραλίγο να πεθάνει. Μάλιστα, ο Zeus βγάζει Bunker γρήγορο,